Έχει δοθεί εκκίνηση της έκτης υποδρομίας, όχι καλή για την Λούχρη που λοξεύει κάπως στην εξωτερική. Και έτσι στην πρωτοπορία προσπαθεί να πάει ο Πίκλης με τον Μένι που να είναι δίπλα. Εσωτερικά Ρενάκη, Δαρδανέγια θέλει να βελτιώσει και αυτή θέση με Λούχρυπ τώρα στην εξωτερική. Πρωτοπορία για τον Πίκλη. Η Δαρδανέγια τοποθετεί δεύτερη. Ο Μένι πως τρίτος. Η Ρενάκη εσωτερικά. Ο Αντίγωνος με τη Λούχρυπ που έμεινε πίσω. Ο Μάικ και ο Αστρέος είναι στην τελευταία θέση. Πίκλης στην πρωτοπορία. Ένα μήκος είναι αργός ο ρυθμός από Δαρδανέγια. Ο Μένιπος, η Ρενάκη εσωτερικά. Πιο πίσω είναι ο Αντίγωνος, η Λούχρη με τον Αστρέο. Εσωτερικά τρέχει ο Μάικ. Πάντα σε αργό ρυθμό μπροστά ο Πίκλης. Η Δαρδανέγια είναι στη δεύτερη θέση με τον Μένιπο Ρενάκη. Έμεινε πίσω η Λούχρη μαζί με τον Αστρέο. Πάμε για 900. Πίκλης μπροστά. Ένα μισή μήκος από την Δαρδανέγια. Ο Μένιπος πιο πίσω προσπαθεί ο Αντίγωνος. Ο Μάικ έχει βελτιώσει θέση εσωτερικά, 600 με τον Πίκλη. Η Δαρδανέγια δείχνει εύκολη δίπλα, όπως και ο Μένιπος τώρα που κάνει το ανέβασμά του. Έμεινε πίσω ο Μάικ. Η Λούχρη προσπαθεί, αλλά για την ώρα δεν μπορεί να πλησιάσει. Κάνουν επίθεση ταυτόχρονα η Δαρδανέγια με τον Μένιπο, που φαίνεται να ξεφεύγουν τώρα από τον Πίκλη, τον Μάικ. Η Λούχρη στο σημείο αυτό δεν ανταποκρίνεται στη στροφή. Ο Μένιπος κάνει επίθεση στην Δαρδανέγια. Έχουν ξεφύγει πάρα πολύ τα δύο άλογα. Με τον Μάικ να προσπαθεί να περνά τρίτος, με τον Μένιπο να κάνει την επίθεση του τώρα στην Δαρδανέγια και να φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία. Πιο πίσω προσπαθεί ο Μάικ, ο Μένιπος είναι μπροστά, η Δαρδανέγια είναι στη δεύτερη θέση, ο Μένιπος ο οποίος ανοίγει τη διαφορά, ο Μένιπος πάει να κερδίσει εύκολα το δίδυμο, η Δαρδανέγια, ο Μάικ και ο Αντίγωνος.